Γεωργία! Α, χαίρετε, μα τι όμορφη που είσαι καλέση σήμερα. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία το φόρεμά σου. Να είσαι καλά. Και να δεις μια πολλά θετική ενέργεια, αν κάτι. Τα vibes σου εμπερίεργα, κάτσε να δω, να σκεφτώ λίγο. Τα παπούτσια σου δεν είναι. Στα μαλλιά δεν κάναμε καμιά αλλαγή. Δώσ' μου ένα λεπτό γιατί πρέπει να το βρω μέχρι τώρα. Ναι. Έχασες κιλά. Έχασα κιλά. Είδες που το ήβρα. Φαίνεται, ε. Βέβαια, βέβαια. Βοηθά και λίγο τον το φόρεμα. Καλά, 2 κιλά και έχασα, αλλά δεν φαντάζεσαι τι τράβηξα μέχρι να τα χάσω, ε. Απορίες άξιων. Με τη δύναμη της θέλησης, τα κατάφερα. Θαυμάζωσε. Περιττό να σου πω, έπεσα να κοιμηθώ. Δίπλα στο κομμωδίνο είχα ένα κουτί με σοκολατάκια που ήθελα τόσο πολύ να τα φάω, αλλά τελικά κατάφερα να μην τα αγγίξω. Όντως, χρειάζεται θέληση. Χρειάζεται. Αλλά βλέπεις όμως, το φόρεμα είναι η ανταμοιβή για τη θέληση. Σου είπα, σου πάει τέλεια. Τέλεια. Μισώ τις δίαιτες. Λέω στον εαυτό μου, μια γυναίκα πρέπει να σου τα πια με σηματάκια της, ναι. Να σου πια είναι ο άντρας, είναι πολλά πιο σεξι το πράγμα. Αμάνα μου. Μισώ τις δίαιτες. Τις μισώ. Α, καλά, και εγώ τις μισώ. Πάρα πολύ, είναι ένα μαρτύριο. Και πόσο θα ήθελα τώρα να φάω ένα γλυκό. Ένα απίστευτο γλυκό να το φάω. Α, τώρα το θυμήθηκα. Ο κύριος Δημητρίου πήρε ένα επιβεβαίωση στο meeting. Ναι, πήρε ο ίδιος, είναι όλα εντάξει. Τέλεια, thank you. Να είσαι καλά. Τι είναι, Λουκά? Άρεσε μας το φόρεμα της κοπέλας. Τίποτε. Χαιρετούμε. Πού σου αρέσει? Αυτή πάλι είναι έξω. Α, μην χτυπήσω το τηλέφωνο σου. Εντάξει, να το δω. Ποιο μου, ρε φίλοι μου. Πετάξεις τα γαράφια σου. Ωραία, είμαι καλά. Μην το είσαι καλά, πετάς τα μήνα σου. Έμπρο να μου είσαι. Τίποτε, είμαι καλά. Τώρα σπάνω, να είμαι στο γραφείο μου. Κάτι έχει το, και θέλει να μου το πει. Αλλά εγώ να μάθω. Να παρατηρώ πως εκτεγάζουν να μάθουν όμως συμβαίνει. Γιατί οι φίλοι πρέπει να προσέχουν τους φίλους τους και τους συμπαραστέγονται. Εντάξει, αλήθεια σκέφτομαι να δεις πάνω αυκό εμάς. Τώρα εμένα, που την άλλη δεν μου, τώρα έφυγε μου μια σχέση, να θέλω να φύγει μια άλλο. Δηλαδή μια στιγμή, εσύ τι είσαι στο νου σου να τη ζητήσεις, να την παντρευτείς ή να φύγει έξω μαζί. Δεν κατάλαβα. Το ότι εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί το συσκέψει. Πόσο πιο απλό πράγμα είναι να της πεις να βγείτε έξω για έναν ποτό, για φαΐ, ας πούμε. Ναι, ξέρω το ότι φαίνεται απλό, αλλά απλά για μένα δύσκολο. Μα πόσο δύσκολο είναι να της πεις «Γεια σου Αναστασία, είσαι να βγούμε έξω μαζί». Ναι, ξέρω το, ακούγεται πάρα πολύ απλό, απλά έτσι πράγματα εγώ... Αφού ξαναβγήκετε. Ναι, αλλά δεν ήταν το ίδιο. Ήταν, βγήκαμε με παρέα, έτυχε να βγούμε, απλά δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω ότι κάνεις τη ζωή σου δύσκολη. Για εσάς, ας πω. Καταλαβαίνω ότι σίγουρα φαίνεται πολλά πιο απλό λόγω του επαγγέλματος. Ας πω, να μπορούσες να υπνοτήσεις κάποια στο να φύγεις εξωμαζίνης. Και τότε να πάω να την υπνοτήσω για να καταφέρεις να της πεις τον απλό το πράγμα. Ακούγε μου. Εγώ δεν υπνοτίζω κανένα. Μην το ξαναπείς. Γεια σας, Καρολίνα. Τι γίνεται? Καλά, καλά. Ποιο σου? Ναι, 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 ποιο μου. Τι κάνεις? Καλά. Έχεις δει από πολλά νύψια και από πολλές φυλές. Ναι, ναι, είμαστε μεγάλη οικογένεια, έχουμε παντού, στείλαμε και ότι πρόσωπο ήταν εμένα, έθνη. Τέλεια. Ναι. Λοιπόν, απλά φέρα τώρα και να δει το χώρο να σε γνωρίσει σε έναν καλύτερα. Ωραία. Θα το γράψεις κοντά μας. Ναι, σκέφτομαι να το γράψω κοντά σας, απλά, ξέρεις, ξέρεις, να... Η κοπέλα Καρολίνα. Αγάπη μου, πώς σε λένε? Γιάννη. Αχ, τι ωραίο όνομα είναι αυτό. Ξέρεις, απλά δεν ρωτούμε να θέλεις να πάμε για έναν καφέ, να μιλήσουμε, γιατί απασχολεί με αν θα μάθουμε πράγματα τώρα από την αρχή, ξέρεις. Α, ναι, να πάμε για να σου πω και για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, την παιδαγωγική μας προσέγγιση. Ναι, πράγμα, τούτο με ενδιαφέρει. Λοιπόν, τι ώρα σχολάνεις? Στη μία. Το, μία, μεσημέρι.
Ναι, τι από το βράδυ. Και εγώ βάζω με την καρσόνα. Λοιπόν, εντάξει. Οκ, να περάσουμε να σε πάρω για φαγητό. Μια. Μαθήτρια. Σήμερα όχι, προτιμώ καλύτερα αύριο. Μπορείς. Α, εντάξει. Ναι, οκ. Αύριο. Ωραία. Το κινητό μου. Ναι, χτύπησα. Πάμε, Γιάννη μου. Έλα, πάμε στη στιγμή. Α, πάμε, ξέρεις. Κάτι αστείο που έχω μέρα κοιμάτω. Α, κράμι. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου. Γεια, γεια. Ευχαριστώ, πάμε. Να πάμε παγούτο. Εγώ. Με τη Ρέα, επίσης εβασανίστηκα από όλα αυτά που να φύγουμε. Λουκά! Ρέα! Τι γίνεται! Καλά είστε! Δεν περίμενα να σε πρόλαβε. Ούτε εγώ. Ότι να σε να με. Όχι, για σένα που λέω. Έχουμε συχνά το στοίχημα. Α, ναι. Ναι, μόνος. 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 Ωραία. Θέλεις μπύρα. Κερνάς. Ναι. Τέλεια, ναι. Α. Γεια. Τσου! Μόνη. Όχι. Είναι μια φίλη μου, να σε συστήσω. Στιέφτασε. Βασικά ήρθα να την έβρω, αλλά δεν βλέπω κάπου. Εστίασε. Όχι, έφυγαμε με το τσίφλο, ξέρεις τώρα την ευθεία, πιάνει με έναν παιδί. Και σπάνια κάνουμε παύση με το σεξ. Ναι, άμα περνά καλά το πλάσμα. Cheers. Εκείνους που ξέρουν και μπορούν να παίρνουν ωραία. Ποιος δεν μπορούν να παίρνουν πλήρες. Κάνα και δεν έχει να κάνεις κάτι. Σιγά να έχω το δουλειό, να χαλαρά. Ωραία, να πρέπει να σκεφτείς κάτι. Δεν χρειάζεται. Πόμπι! Γεια! Γεια! Ωραία. Να σου συστήσω τον... Ναι, εφίαμε. Σιγά κοπέλα μου, εσύ φτασές. Εγώ σου πώς το λαλείς. Εντάξει, σου το λαλείς, δάμε. Όχι! Όχι! Πόμπι, καθαρές. Καθαρές, Πόμπι. Λαλείς. Ωραία. Και λέω βιαστική. Η φύση την καλή. Να πραφιούμε όμως σε λίγο. Ναι. Να πληρώσω. Ναι. Ναι. Όχι, δεν πληρώσεις. Πάνω μου, πάνω μου. Όχι, εντάξει, σίγουρα. Σίγουρα. Ναι. Οκ. Thanks, cheers. Απλά κάτι, κάτι να σου πω. Θα με ρωτήσεις τα ζώδια μου. Όχι, όχι, όχι. Κάτι... Να κοιμηθώ απλά. Πάνω πώς να περιμένω να σε δω, δαμε. Εντάξει, μια χαρά. Ναι. Εντάξει. Εμένα ρωτάς. Εσύ, μια χαρά, πάμε. Πάμε. Άντε, γεια. Γεια. Πάμε. Περάσετε καλά. Γεια. Γεια. Τσάω. Γεια. Γεια. Είστε τη μάνη. Ναι, περάσαμε σούπερ. Για να είμαι στραγκότ. Είναι πρέπει να κάλεσε μια ναι. Καλώς τώρα, Λουκά μου. Έρχεσαι. Έλα, φύγαμε. Τελικά δεν ήταν τόσο δύσκολο να καλέσω τη Ρέα. Είναι δύσκολο να την καλέσεις, αλλά καλέσεις εσύ. Όχι, απλά πρόλαβε με. Μάλιστα. Τώρα λοιπόν πρέπει να αποφασίσεις να καλέσεις την Αναστασία. Ναι, αλλά με την Αναστασία δεν είναι τόσο εύκολο. Άντε πάλι. Απλά τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Δηλαδή, δεν θέλω να νομίσει η Αναστασία ότι είναι πελαμένος πάνω της, ας πούμε. Δεν θέλω να νομίσει έτσι πράγμα. Είσαι ουλό δικαιολογίες, Λούκα. Εσύ, ας πούμε, ανεκαλούσες την Αναστασία, πώς ήταν να την καλέσεις. Εγώ γιατί να την καλέσω. Δεν ξέρω, παραδείγματος χάρη τώρα λάβουμε. Μάλιστα. Εσύ πώς φαντάζεσαι ότι θα την εκαλούσα. Ότι δουλεύετε με τον Λουκά. Ναι, είναι συνάδελφός μου στο γραφείο. Ναι, μπράβο. Αυτό μου το είπε. Δεν μου είπε όμως ότι είσαι τόσο ελκυστική γυναίκα. Ευχαριστώ. Ομολογώ όμως ότι και εσείς είστε πάρα πολύ σεξι. Ευχαριστώ. Το ξέρω. Είστε και εσείς designer. Ναι. Όχι, κάπως διαφορετικά. Εγώ σχεδιάζομαι, αλλά
σχεδιάζω μέσα στο μυαλό του ανθρώπου. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πολύ εγωιτευτικό θα έλεγα, γιατί αυτή τη στιγμή ξέρω τι σκέφτεσαι. Αλήθεια. Αλήθεια. Μπορώ να σας πω ότι σκέφτεστε πως θέλετε να βγείτε μαζί. Αυτό είναι απίστευτο. Όντως γνωρίζετε τις σκέψεις των ανθρώπων. Μα σας το είπα. Με έχετε εντυπωσιάσει. Έτσι λοιπόν, είμαι έτοιμος να προσφέρω ό,τι σκέφτεστε και ό,τι θέλετε αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό να είστε έτοιμοι απόψε και να περάσω από το σπίτι να σε πάρω. Απόψε κιόλας. Ο Θεέ μου, πρέπει να... να φορέσω κάτι καλό. Δεν νομίζω να έχει σημασία και δεν χρειάζεται. Εσύ κι αλλιώς, αυτό που θα φορέσετε θα το βγάλετε πολύ γρήγορα. Αυτό είναι απίστευτο, εκπληκτικό. Πραγματικά γνωρίζετε την κάθε μου σκέψη. Να σας δώσω τη διεύθυνσή μου. Δεν χρειάζεται. Ξέρω που μένετε. Να, φυσικά. Φυσικά γνωρίζετε την κάθε μου σκέψη. Τα ξέρω. Λοιπόν, είσαι μια τρελή φαντασία. Ώστε έτσι με φανταστήκες. Εντάξει, λίγο τώρα, φορά τα λίγο τραβημένο. Τραβημένο. Αλλά εντάξει, εσύ ο ίδιος όμως. Πώς ήταν να την καλέσεις? Άιστο το δεν είναι πολύ δουλειά σου. Πώς, με ποιον τρόπο εγώ ήταν να την καλέσω? Για σένα που μιλούμε. Ναι, σωστά. Ξέρω, νομίζω πολλά με βασάνισε τη σκέψη. Αρκετά. Πάλι καλά που το κατάλαβες. Και όταν το μεσημέρι έκανα διάλειμμα και προσπαθούσα να σκεφτώ με τι τρόπο θα μπορούσα να καλέσω την Αναστασία να βγούμε. Αλλά όσο παραπάνω το σκεφτούμουν, τόσο παραπάνω εμπλοκάρεται. Κάποια πράγματα όπως π.χ. το να καλέσεις μια κοπέλα να βγείτε, χρειάζεται στρατηγική. Πριν ταράξεις ακόμα για το ποιον πρέπει να αναλύσεις την κίνηση σου, να ξέρεις όλες τις πιθανές συνέπειες της κίνησης σου. Πρώτη κίνηση. Χτυπώ κατευθείαν τη Βασίλισσα. Τι θα συμβεί? Γεια! Γεια σου, κάτι γίνεται? Καλά, καλά, δηλαδή τόσο καλό σου είναι εσύ, κουκλάρα. Κουκλάρα? Από πότε εσύ με λες κουκλάρα? Από τότε που έκαψες να φορέσουν τα φορέματα. Σεξι! Παιδί μου, τι λες, πάντα έτσι δίνομαι. Κοίτα, επειδή το πολύ μπλα μπλα βαρκούμε το. Και το πολύ, κύριε λέει, στο Βαρκέδο και ο Θεός. Πόψε να βγούμε μόνοι μας. Εγώ και εσύ. Μόνοι μας. Εγώ και εσύ. Πώς το πες? Να πάμε πού? Πού? Το πλάνο έχει σημασία, έχει σημασία να το μετά. Α, θα υπάρξει και μετά. Α, κατάχνοτα. Τι είναι τα κατάχνοτα? Να πιάσεις λεξικό να το βρεις. Αλλά το μετά, λοιπόν, να έχει σημασία. Όταν θα πάμε στο διαμέρισμα σου, θα ανοίξουμε ένα μπουκάλι κρασί και μετά θα κάνουμε τα δικά μας. Α, θα κάνουμε και τα δικά μας. Εγώ και εσύ. Κοίτα! Αν θες να φέρεις και καμιά φίλη σου, εγώ δεν έχω τέτοια κολλήματα. Είπαμε όμως, εσύ πρέπει να νιώθεις Βασίλισσα. Βασίλισσα να νιώθω. Βασίλισσα, ναι. Λοιπόν, πες μου τι ώρα να περάσω να σε πιάσω. Ναι, τι ώρα. Πολύ καλή ερώτηση. Κάτσε να δω τι ώρα με βολεύει όμως, ε. Φυσικά αν είσαι, σημασία είναι η ώρα. Γιατί μαζί μου θα χάσεις την αίσθηση του χρόνου. Είπαμε, θα σε Βασίλισσα. Εναλλακτική κίνηση. Τι θα γινόταν αν καλούσα την Αναστασία να βγει μαζί μου σε, ας πούμε, παραμύθι αλλά Βασίλισσα με νεράιδες? Λουκά, για ποιον είναι αυτά τα λουλούδια? Για ποιον άλλη παρά για την ομορφότερη γυναίκα στον πλανήτη Γη. Και ποια είναι αυτή? Ποια άλλη από σένα. Σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω τι να πω, Νικόλα. Τίποτα. Τίποτα να μην πεις. Θέλω απλά να πάμε σε ένα όμορφο εστιατόριο που έχω κλείσει για μας τους δυο. Α, να κάνεις για φαγητό. Ναι. Θέλω να σε πάρω το χέρι.
να βγούμε στους 7 γαλάζιους ουρανούς, να φάμε χαβιάρι, σουπιά, μετά να κατεβούμε στην παραλία αγκαλιά, να ανάψουμε φωτιά, να πιούμε μπύρες. Και μετά, ερωτευμένοι και μεθυσμένοι, να πάμε πίσω στο διαμέρισμά μου. Α, να πάμε στο διαμέρισμά σου. Ναι, εννοείται. Και τι να κάνουμε στο διαμέρισμά σου? Θα καθίσουμε αγκαλιά, στη βεράντα, θα βλέπουμε τα άστατα μέτρητα, αμέτρητα χιλιάδες άστρα που κάθονται μαζί στο μαύρο φόντο της νύχτας. Λουκά μου, τι βλέπεις εκεί απάνω που κοιτάς? Μόνο το ταβάνι. Θες να δεις και τα αστεράκια? Λοιπόν, κίνηση τρίτη και φαρμακερή. Πρέπει να χτυπήσω τη Βασίλισσα με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Λουκά, τι γίνεται? Α, μας έλαμε. Φυσικά και είμαι δαμέ. Θέλεις κάτι? Πάμε, τίποτε. Α, Πια, τότε πάντα, αφού ζητάμε, μου ψένα μου κάνεις. Τι κάνω σήμερα, εννοείς? Δεν ξέρω, γιατί ρωτάς? Εντάξει, επειδή είναι να είμαι σπίτι μόνος με ένα σιλό, ακούμε. Εγώ θέλεις να έρθεις λίγο από εκεί. Να έρθω σπίτι σου για να μιλήσουμε για δουλειά. Α, δεν θέλεις να μιλήσουμε για δουλειά, να δούμε κάνα DVD, να πιούμε ένα ποτό. Να δούμε DVD και να πιούμε ένα ποτό. Εντάξει, δεν ναι, έχω κάτι ζυγανίες μες στο θάλαμο που μένα από πάρτιν προχτές και έχω σε κάμποσες ταινίες αν θέλεις. Εντάξει, άμα βαρκέσαι φεύγεις δηλαδή. Αν βαριέμαι φεύγω. Ωραία. Κι άλλα, μην βάλεις πολλά από χαμπάνω σου για να μην δυσκολευτούμε να βάλεις, βάλε έτσι έναν τάγκα γελά. Αβακέσαι βέβαια, βάλε έτσι μόνο ρουκούθηκια καλά, έτσι για να σου φτάνουν. Ακόμα όμως και τέτοια πραγματικά που πάνω πάνω, για να ευχαριστώ σου εγώ, κατάλαβες. Μαλουνόη, τώρα ξέρω τι πρέπει να κάνω. Ματ στη Βασίλισσα. Γιουλία, ξέρεις που είναι η Αναστασία? Πού είναι η Αναστασία? Δεν ξέρω, ρωτώσε. Α, sorry, πήγε μια συνέλευση. Τι ώρα να έρθει? Α, νομίζω να έρθει. Πρέπει να πάει ο Λόης από το σπίτι αφού αναρχίσουν να τελειώσουν τις ώρες. Άρα θα έρθει. Όχι, θέλεις την κάτι? Όχι, όχι, εντάξει, εντάξει. Οκ. Όχι, αν τη θέλεις όμως τηλεφώνα της, ναι. Όχι, προτιμάς το πόφι του θέλει. Οκ. Λουκά, έχει ένα φάκελο. Θέλεις να σου πω τι είναι? Ένα λεπτό. Είναι μια πρόσκληση από τη ΡΕΑ για τα εγγένεια του νεότερου καταστήματος. Οκ. Τι πού το ξέρεις, είναι κλειστός ο φάκελος. Έχω το χάρισμα. Οπότε, το αίτημά μου προς Αναστασία για να βγούμε και μας δεν πρέπει να αναβληθεί. Αναγκαστικά τουλάχιστον μέχρι την επόμενη μέρα. Δεν νομίζω να σου πει το πλαίσιο. Χάι! Ρέα! Σε έχουμε πάρα πολλά πίστης, sorry. Γιατί νομίζω, θα έρχομαι. Όχι, δεν είναι ότι νομίζω ότι θα μάθεις, απλά κάμω τα μαντάρα με τις προσκλήσεις. Πραγματικά νομίζω ότι έφερθει κανένας. Ας πω αλήθεια, εγώ πριν μισή ώρα την έφερθει, αλλά... Σου λέω, κάμω τα μαντάρα, πραγματικά, σήμερα είμαι ως δαμένο ερεθρό πλάσμα. Θα είναι πραγματικά τέλειο, μπράβο. Όχι ουλά μου, μόντες μπλούζες, φούστες, λάδε, φουστάνια, αλλά τα ξενίδια γραμμή, δηλαδή. Δεν πίστευκα να κάνεις έτσι. Γιατί, με πίστευκες σε μένα? Όχι, όχι, είναι τώρα, απλά... Είναι πολλά περήφανα για πραγματικά είναι. Αλήθεια. Ευχαριστώ, ρε Βατζούλα. Και πρέπει να σου παραπονώ, γιατί θέμα δουλειά είναι να τα είπε. Όχι, αλήθεια είναι γιατί. Ένεχο, ίσου δίπλα μου. Αγάπη. Κόψες πλέον, σου λέω βοήθαμε λίγο. Αγάπη, δεν ξέρω πώς. Τι πώς, χρησιμοποιεί τη φαντασία σου να δούμε τι να βγει. Φόρες την μπλούζα να σου πω. Ω, κάποιος θέλει να με δει χωρίς μπλούζα. Όχι, απλώς. Απλά αν έχει πρόβλημα. Βουλαλα. Βουλαλα. Λοιπόν, για να δούμε.
Ειδικώς ξέρεις, ο πελάτης έχει πάντα δίκαιο. Λοιπόν, πώς σου φαίνεται? Κάθε δεν πάτησε ούλες όπως κάθε πάνω, στο αγάπη μου φάμε τέλεια. Γλυκιά! Θεωρώ σε κάποια φάση να έχεις σου μπουμπίκ. Μακάρι! Να έχεις την δική σου μπραντ. Ναι! Θεωρώ σε να είσαι... Σεθά! Original! Και να θυμάστε να είσαι, να είσαι... Ρομπέρτα Καβάλι! Ναι! Ναι, να είσαι... Τέλεια! Να σε. Ναι, ναι, ναι. Ανάψα. Αχ, ναι. Ναι, πολύ περήφανο που είμαι μαζί με την πιο. Κουράστηκες, α? Τζονέζοι, thank you όμως που είστες. Σου πότε να παίξεις? Ξέρω στα Χριστούγεννα, θέλεις να μείνεις? Στην 28 Οκτωβρίου μηνίσκω. Γεια, να σου πω, κουράστηκα να χαμογελώ και να χαιρετώ τον κόσμο. Θέλω ένας μήνας συνήθεια, να περπατάς στον δρόμο και μοιάζει. Όχι, είναι ένα αστείο, έτσι είναι να μείνω. Άσε από τους μίσους, ξέρω τους άλλους μίσους. Αρέσει. Θα σου πω, φιάμε. Σου πω, κάνω περιπάτω. Άλλο, δική σου εκθέση που είναι να πάει. Έλα να φύγω, άσε μπορεί να είναι συνεργάτη διαμονωμένη, είναι υπεύθυνη για τα τυπικά. Θα τα κανονίσει μια ανησυχία, εγώ ως designer, ως πελή δηλαδή, είμαι υπεύθυνη για την πελάρα. So, όποτε θέλω να φύγω, θα έρθω. Ναι. So, αλλά είσαι τόσο πελή που να σηκώσεις την αφήση με την εκθέση σου. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Πολλά όνομα θα ζήσω, μιλούμε ενθουσιάστηκε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Μιλούμε, πού είναι το πράσινο που βάλετε φέτος με στην καλοκαιρινή σας κολεξιόν, μιλούμε, είναι τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ενθουσιάστηκα, πραγματικά ενθουσιάστηκα. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Γεια σας. Φύγαμε. Ωραία. Θα τη χρειαστούμε. Είδες που μπαίνει έτσι εδώ. Ναι. Cheers. Τώρα σαμπάνια, μέρα μεσημέρι μες τη Λίδρας. Ζιγάρα, λίγο, είναι τέλεια. Σούπερ! Τέλεια. Συγγνώμη, σου ξέρω. Ναι, με δωρείς. Εγώ και ο Φασούλας είμαστε. Αλήθεια, αλλά πριν ήσουν πιο... Μήπως εσύ είρες εσύ στο πλημά. Α, τα κούνια! Ναι, έτσι είπε. Τι να κάνουμε, τώρα που είμαστε επιχειρηματίες πρέπει να αλλάξουμε λίγο το στυλ. Αλλά, δεν αρέσει και μόνο. Εξαίρεση για τα εγγένεια, ξέρεις, επιβάλλεται. Αλήθεια, άρεσε μου τώρα που βρεθήκαμε έτσι. Ναι. Και εμένα. Εσύ όμως δεν μου είπες τα νέα σου, για πες. Εγώ πεθάω στη Λίδρα και πίνω σαμπάνια μέρα μεσημέρι. Αχ, αστεία. Πέμε να δούμε, βλέπεις καμιά. Εσένα. Wow, και να μην σας γιώγονται την πλάτη. Άντε ρε Λουκα, πέμε να δούμε. Βγαίνεις με καμιά? Όχι. Σου αρέσει και καμιά? Nope. Ναι, τότε είναι η απάντηση της προηγούμενης ερώτησης. Λέω, σου αρέσει και καμιά. Να ξέρεις κάποια μου, παίζει κάτι να μ' αρέσει και πάντα. Για πες, πώς τη λένε. Αναστασία. Έρχομαι, πάμε στον δρόμο, ναι. Έμεινε σου. Έχεις δίκιο, αρέσει. Πρέπει να δούμε τι Αναστασία, γιατί είναι ευκαινής μαζί της. Κοίτα, πολλά πράγματα αρέσκουμε σε την ζωή, αλλά και ευκαινούμε μαζί του. Και τα DVD αρέσκουμε, δεν θα βρω DVD ραντεβού. Α, αγαθούλη. Συγγνώμη. Αγαθούλη, κάποιος είπε αγαθούλη. Αγαθούλης, εγώ. Εγώ αγαθούλης. Δεν λουγα, μαζί μου που μιλάς, αγόρι μου. Αν δεν ήμουν εγώ, ακόμα ήταν σε καρτερό να φκούμε. Όχι, αγαπημένη. Όχι, μάλλον ναι. Εντάξει, okay. Το πρώτο ραντεβού ήταν πάνω, αλλά τη δεύτερη φορά ζήτησα σου εγώ. Α, ναι. Ως γεγονός τη δεύτερη μη πες μου εσύ. Πώς θα πω εδώ? So, καλά? Καλά εσύ? Και εγώ καλά, εσύ? Καλά εδώ με χαλαρά, ακούω μουσική. Μουσική, wow. Εσύ μου, βοηθά. Βοηθά? Τον άνθρωπο γενικά, χαλαρώνει. Ναι, βοηθά. Να ακούς και εσύ. Κάτσε. Όχι, εντάξει, thank you. Α, βρίσκεσαι στα κοντά. Ναι, όχι. Δηλαδή, αρέσκει σου ο Αλκίνος ο Ιωαννίδης. Ναι, πολλά δυνατός. Βασικά ακούω εν τέχνο.
πολλά καλό αρχικά, α πούμε, έτσι, σταθερό στο είδο του. Ναι, ναι, ναι. Στα κυπριακά πιες. Κυπριακά. Κυπριακά, μου κάνω και συντήμα κυπριακά. Δεν είναι πια πολύ κυπριακά. Μα ούτε εγώ επειδή, αλλά ξέρει κάποια στιγμή θα ήθελα να τον παρακολουθήσω. Κι εγώ σκέφτομαι εγώ τώρα. Τώρα? Ναι. Έχω δύο εισιτήρια. Τσέσαι. Και επειδή είμαι και ο Ζεχόιν. Καλή ιδέα πάντως, σκέφτεσαι να πάει δηλαδή. Να πάει κι εσύ? Ναι, να λέω και σου αγκαθιά μου. Θέλεις να πάει μαζί? Ενώ μου λέμε τόσο. Πάει μαζί. Δώσ' μου τρία λεπτά να διαβαστώ. Στην άγορα του Αρχαλίλη θα βουλάν τα δυο σου. Ήταν ωραία συνεργασία μου. Πολλά δυνατή. Πάλι καλά που βρέθηκε ο αρχικίνος μας. Εντάξει, δεν ήταν αρχικίνος, ήταν κάποιος άλλος. Ας κραουνάγεις, κανένας στη ιδέα σου. Εντάξει. Να σου πω, μετά από τόσο καιρό, τότε, καλώς με βρίσκεις. Χάλια. 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 Στύπκος ρε, μια χαρά ήσουν πολλά ώρες και σεξι. Ήμουν. Τώρα δεν είμαι. Sorry, not anymore. Τι λέω. Μπού. Στύπκος ρε μόνο, μια χαρά είσαι. Να σου πω κάτι, αγαπούσε πολλά. Κι εγώ. Και τότε η Αναστασία είναι πολλά τυχερή που σου αρέσει. Εγώ θα θέλω και εγώ τυχερό σαν τυχερό. Μα πώ να είναι, γιατί να μην σου γιατί δεν θέλει να φύγετε. Δεν ξέρω, απλά φοβάμαι ότι να νομίζω ότι θέλω κάτι παραπάνω. Δεν κατάλαβα, θέλει κάτι παραπάνω. Ποιο? Ο παρέα δίπλα, γιατί δεν το ρωτά. Hello. Ναι, εντάξει, εννοείται ότι θέλω κάτι παραπάνω. Απλά νομίζω ότι είμαι. Αγαθουλή. Δεν είμαι αγαθούλης, απλά νομίζω ότι είσαι είμαι... Α... Δεν είμαι α... αγαθ... Δεν είμαι... Αγαθούλης! Α... 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 Με μασκόφκης πας το καλύτερο. Πέ μου τι έγινε εκείνη την ημέρα με τη ρέα. Τίποτε. Τίποτε, πήγαμε πίσω στο μαχαζίνι, παραπάνω φιάζει να πια σπίτια τους και μετά χώρισαμε και μια σπίτι. Αλλά αλήθεια μετά την κουβέντα που είχαμε τη ρέα, ήμουν αποφασισμένος την επόμενη από τις Αναστασίες να βγούμε. Και δεν θα μου άλλαζε γνώμη τίποτε. Αλλά, τι έγινε τελικά. Γεια. Τι γίνεται. Καλά. Α, στο γραφείο σου ήρθα γιατί δουλεύω πάνω σε ένα design. Και ήθελα τη γνώμη σου. Βέβαια, μου. Μα βασικά κόλλησα ένα μποτζίτα τούτα, στο μποτζίτα σου μποτζίτα. Στο τούτο. Στην οθόνη του κομπιούτερ. Α, κόλλησε στην οθόνη. Μα δεν λέγω τίποτα. Ναι. Μπορεί να γλίασε. Τι να πει, γιατί καμιά φορά καμούν η γρασία. Τι να κάνει, γλίασε. Ναι. Γλιστά. Α, κάτι έβαλε, γλίστρισε και πέσε στο γραφείο μου. Μάλλον, ναι. Ναι, αλλά δεν. Ξέρω, δεν λέγω πουθενά. Θα πάω το γραφείο σου. Γεωργία! Όχι, όχι, έλα εδώ! Έλα εδώ! Εντάξει, τι... Ήρθε το meeting. Το meeting, ναι. Ναι. Να περάσουμε. Α, ότι στα τέσσερα. Όχι. Με συγχωρείτε. Ευχαριστώ. Λουκά, ναι. Να τα πούμε μετά. Ναι, εγώ το έχω στα γεια μου. Εντάξει, να τα πούμε. Ναι. Τις, θα πούμε. Ερώτηση. Πέω ότι της έλεγα να φύγουμε και πάντα μου. Παρακάτω. Οπότε ίσως είναι καλύτερα που δεν μπορούσα να της πω. Πέω ότι πρέπει να βρεθεί η κατάλληλη στιγμή. Λουκά, δεν βρίσκω πουθενά αυτό που μου κόλλησε στην οθόνη του υπολογιστή. Και έβαλα όλο το meeting να το ψάχνει και δεν το βρίσκει κανένας. Γιατί πράγμα ήθελες να μιλήσεις. Α, θα πούμε στο γραφείο σου. Ναι, ναι βέβαια. Σε περιμένω. Ναι. Ναι, Αναστασία. Ναι. Θέλω να φανώ χορκάτος. Όχι, τι είναι χορκάτος. Αξιστός. Όχι, γιατί να φανείς άξιστος. Εντάξει, δεν με παρεξηγήσεις, απλά δεν κόλλησα τίποτα στην οθόνη. Τι εννοείς. Κάτσε περίμενε. Αν δεν κόλλησες κάτι στην οθόνη, τότε γιατί εμείς ψάχναμε πριν να βρούμε αυτό που κόλλησες. Γιατί είπα το απλά σαν δικαιολογία.
Διότι... Πες το όμως. Ναι. Εντάξει, ξεκίνησα να σου πω κάτι άλλο. Ναι. Και στην πορεία απλά βγήκε μόνο του. Και αυτό το άλλο που ήθελες να μου πεις. Βασικά θέλω να σε ρωτήσω. Αν θέλεις. Sorry. Ναι. Ναι, έλα, Γρηγόρη. Ναι, τα έχουμε πει αυτά. Καλά, με τα έχουμε πει. Με τα αναλύσαμε. Δεν σου είπα όχι. Ναι. Ναι, πόσες φορές θα το πούμε πια αυτό. Πόσο αντέξω δηλαδή. Άνθρωπος είμαι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έπρεπε ο πρώην μου να μου τηλεφωνήσει εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Πάνω που ο Λουκάς ήταν έτοιμος να μου πει κάτι σημαντικό. Κοιτάξτε εδώ μαζί με το Στέλιο και τον αλήτη μου, ναι. Okay. Αν είσαι τίποτα για ανακύκλωση στο γραφείο μου, να τα δω. Ναι. Α, ετοιμασμένα αυτή η δουλειά. Δεν μου είσαι καλά. Ναι, ρε, μια χαρά είμαι. Είσαι μέρα τώρα τελευταία, νιώθω ότι έτσι ένισε πολύ καλά. Μα απλά είναι ένταση της δουλειάς. Τι ωραία καφές που πίνεις. Όχι. Πόσα φλιντζάνια κάνεις την ημέρα. Ποιο φλιντζάνια. Μόνο. Μόνο. Ποιο τέλεια καλά. Τέλεια για. Σίγουρα. Τέλεια σίγουρα. Τέλεια τέλεια. Τέλεια τέλεια. Ανάπνευσε. Να παίξουμε γιατρού. Ανάπνευσε. Είμαι καλά. Πολύ στο κεφαλί σου. Όχι. Κάνε διαρρέε. Όχι. Μιξουέ. Όχι, αλλά συνεχίζει να τα πάθω το τόπλο. Εντάξει. Ξέρει να μπουλα τώρα. Μαλακίε. Πού είναι αλλού σαν γυριάκο να βγούμε έτσι λίγο έξω να περάσουμε καλά. Οκ. Να τσακάρει. Να τσακάρει το πίδρα μαζί σοβαρό. Δεν ανοίξει τον τάιρε για να πει του παρέα σου ότι θα πει μαζί με τον Σαββατοκυριακό. Να μου πρέπει να μιλήσουμε με την ιδιαίτερα σου και να κλείσουμε ραντεβού. Απλά θέλω να δω. Απλά να μιλήσει τον τάιρε. Εντάξει, έκλεισε. Δεν κλείσε εδώ. Τι θέλει, όπου θέλει, πάμε. Το Σαββατοκυριακό. Σαββατοκυριακό. Περάσουμε καλά. Να περάσουμε καλά. Με το ποτά μα. Ποτά μα. Ξεσαλώσουμε. Έφυγε. Εντάξει, μην είδαμε να κάνει δουλεύκη κομ. Φίλο μου, θέλω να τον βοηθήσω. Διότι είναι αντροπτέρη, είναι κλειστό. Να τον περπατήσω λίγο, να του δω λίγο που τα βιώματα μου. Να του δω λίγο που την εμπειρία μου, που τούτη εμπειρία κάνει με εμέναν άντρα. Λουκά. Γεια. Ακόμα εδώ είσαι. Ναι, είχα να... Εσύ. Έχει εγώ που να είναι φεύγω. Μίλησες με τον Γρηγόρη. Ναι, με πήρε να μου πει γιατί την κοπέλα. Ναι, μην χρειάζεται να μου πει το όνομα, ναι. Μα δεν υπάρχει πρόβλημα, θα στο λέγω ούτως ή άλλως. Τη θυμάσαι εκείνη την κοπέλα που τον είχαμε δει μαζί στο μπαράκι. Ναι. Ναι. Μου είπε ότι και καλά δεν τρέχει τίποτα με αυτήν. Και εγώ το απάντησα ότι καθόλου δεν με νοιάζει τι κάνει με τις άλλες και μπορεί να βγαίνει με όποια θέλει. Αρκεί όμως και εγώ να βγαίνω με όποιον θέλω. Όποιον. Δηλαδή ποιον. Όποιον. Δεν έχει σημασία τώρα αυτό. Ναι, κάτι ήθελα να σου πω πριν. Ναι, κάτι πήγες να μου πεις και μας διέκοψαν, θα είμαι καλά. Ναι. Τι πράγμα. Ήθελα να σου πω... Α, πάλι αρχίσαμε τις παύσεις, ε. Έλα, πες για ποιο θέμα. Για το design μου. Αλλά, είμαι λίγο κουρασμένος, γίνεται, θα τα πούμε αύριο. Ναι, ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αφού είσαι κουρασμένος, καταλαβαίνω. Κρίμα. Τελικά ήταν για τη δουλειά. Και εγώ νόμιζα ότι θα μου έλεγε κάτι πιο διασκεδαστικό. Να ξεκουραστείς κιόλας, ε. Ναι, κι εσύ. Οκ. Καλή νύχτα. Νύχτα. Μου πολύ καμία πολλά μαλάκας. Είμαι 32 χρονών γάρος και δεν μπορώ να ζητήσω από μια γυναίκα να βγούμε για ποτό. Γιατί δεν της είπα. Αναστασία. Έλα, τι έγινε. Θέλεις να βγούμε. Ναι, να βγούμε. Τι έπαθες, να βγούμε λες και ποτάκι. Ναι, ναι. Ναι. Τι, να μη στη βδομάδα. Ναι, μη στη βδομάδα. Ωραία, θα μιλήσουμε. Καλύτερα. Καλύτερα. Τελικά φάνηκε ότι για κάποιους άντρες είναι πολύ πιο εύκολο να καλέσουμε μια γυναίκα για ποτό. Επιτέλους σε κατάφερες τα. Σηκώνει σαμπάνια. Ζάθη ρίο ρε, είσαι ένας τίγος ορμητικός. Λουκά μου, ήξερα ότι θα τα κατάφερνες τελικά. Τι ωραία, τι ωραία. Ο δείκτης δείχνει. Ο δείκτης πάνω στο 12 και 12. Και ο μικρός ο δείκτης. Μικρός στο 9.
Εμένα δεν μου έχει ξανατύχει να βγαίνω με συνάδελφο από τη δουλειά. Και μάλιστα με κάποιον που έχω και ιδιαίτερη συνεργασία. Σοβαρά. Βέβαια. Δεν μου έχει ξανασυμβεί. Άσε δηλαδή που είναι και κανόνα. Ποτέ δεν βγαίνει με κάποιον από τη δουλειά. Φυσικά. Και το κόκκινο χρώμα πάει κατευθείαν εκεί. Όχι, το κόκκινο περιμένει. Σχέση τον τόπο του και πάει βρίσκεται το άλλο το κόκκινο και μαζί. Δηλαδή 9 η ώρα σπίτι. Ναι. Ευχαριστώ, αλλά εγώ δεν πίνω. Δεν μας καλά την παρέα, Εδώ, έλα. Κομμαλίο, κομμαλίο. Μπράβο, ωραία, κομμάτι 100. Ωραία, μια χαρά.